Πιστεύω ότι αυτή ο τρόπος με τον οποίο εξωθείται σε βάρβαρες λύσεις η Ελλάδα σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό είναι κάτι το οποίο το θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το προωθεί, γιατί προσπαθεί να στείλει το μήνυμα προς τους πληθυσμούς, τους μετακινούμενους, και προσπαθεί να δημιουργήσει μια αποτρεπτική ασπίδα. Η μετανάστευση δεν επιδέχεται εθνικές λύσεις. Το έχουμε ξαναπεί ότι το μεταναστευτικό δεν επιδέχεται μάλλον εθνικές προσεγγίσεις. Είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιο και σαν τέτοιο πρέπει να το βλέπει κανείς. Δεν μπορεί να το δει σε μια βάση αποκλειστικά εθνική. Επομένως, το να μιλάμε για σύνορα Ελλάδας προς και από, νομίζω ότι είναι μια πολύ μοιοπική προσέγγιση του ζητήματος. Από την άλλη, το ζήτημα της μετανάστευσης, η Ευρώπη το κατορθώνει και το αντιμετωπίζει με πολύ καλύτερους τρόπους, το αφομοιώνει ως ζήτημα πολύ καλύτερα από ότι η Ελλάδα. Δίνοντας δικαιώματα, δίνοντας άδειες διαμονής, δίνοντας την δυνατότητες για ένταξη, παρέχοντας δυνατότητες για ένταξη, κατορθώνει να μην έχει την τεράστια γκετοποίηση, περιθωριοποίηση μεταναστευτικών πληθυσμών που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα στα κέντρα των πόλεων, που είναι αυτά. Αυτή η γκετοποίηση, περιθωριοποίηση είναι που δημιουργεί το πρόβλημα, δημιουργεί τις εντάσεις και πολλώνει τον πληθυσμό. Σε αυτόν τον πληθυσμό που είναι πολλωμένος από αυτή την μεγάλη συσσόρευση ανέστιων και κυνηγημένων προσφύγων, είναι πιο δύσκολο σίγουρα να μιλήσουμε με όρους αξιακούς. Πρέπει όμως να προσπαθήσουμε να τον πείσουμε. Από τρεις σειρές έχει σχέση, θα διαβάσω τρεις όμως είναι, σε σχέση με αυτό που ο Άγγελος. Εμείς λέμε στο αντίστοιχο κεφαλαιάκι των ανοιχτών συνόρων, η πολιτική των ανοιχτών συνόρων έγκυται σε αυτό ακριβώς. Στην αμέριστη αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, στην πεποίθηση ότι στο σημερινό κόσμο η ελεύθερη μετακίνηση των ανθρώπων αποτελεί στοιχειώδες δικαίωμα. Δηλαδή λέμε το διατάφτα, την περίληψη, αυτό που περιέγραψε με έναν ωραίο οραματικό, μαξιμαλιστικό τρόπο ο Φελέξ πριν. Να συνοηθούμε όμως σε κάτι. Υπάρχει μία μεγάλη, και είναι παιδιά φυσικό, μία μεγάλη σύγχυση από άλλους σκοπούμενοι, από άλλους όχι, πάνω σε αυτό το θέμα. Όσοι μιλάμε για ανοιχτά σύνορα ή για πατρίδα μας όλη γη, δεν θέλουμε μία υδρόγειο στην οποία όλοι οι άνθρωποι θα μιλάνε αγγλικά. Κανείς δεν θα έχει παραδόσεις, κανείς δεν θα έχει ιστορία, κανείς δεν θα έχει γλώσσα ξεχωριστή, κανείς δεν θα σέβεται τις ιθαγενικές κοινότητες, τις εθνικές μειονότητες κτλ. Είναι άλλο πράγμα η προσέγγιση των ανοιχτών συνόρων. Η προσέγγιση των ανοιχτών συνόρων είναι ότι δεν μπορεί ο κόσμος να χτίζεται πάνω στη λογική του έθνους κράτους, όχι γενικά της παράδοσης και της ιστορίας, δεν μπορεί να χτίζεται πάνω στο φόβο του άλλου, δεν μπορεί να χτίζεται πάνω στον αποκλεισμό των πιο αδύνατων, δεν μπορεί να βαφτίζει άρρωστο τον διαφορετικό και να βαφτίζει εισβολέα τον ξένο. Αυτή είναι η πολιτική των ανοιχτών συνόρων. Είναι κυρίως μία πολιτική στάση και μία πολιτική στρατηγική σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό που λέμε του διεθνισμού. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει στην Ευρώπη, στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική έχει να κάνει με ευρύτερα πολιτικά σχέδια, με το ποιοι θα έρθουν, ποιοι φεύγουν, πώς παίρνουν οι άνθρωποι τη ζωή στα χέρια τους, τι κάνουν, πού βρίσκουν νέες ταυτότητες και κοινότητες. Μπορεί δηλαδή ο άλλος να έχει
την ιθαγενική ταυτότητα και παράλληλα να είναι μέρος του κόσμου, των φτωχών όλης Ιδρωγείου. Τα παραδείγματα του MST αποδεικνύουν ότι ναι, γίνεται. Μπορεί να είμαστε ιθαγενείς, να πιστεύουμε της Βραζιλίας ή της Βολιβίας, ότι μπορεί να είμαστε διαφορετικοί, να θέλουμε τη δική μας ταυτότητα μέσα σε ευρύτερες, πλανητικές, διαταξικές, με την έννοια ότι πολλές τάξεις μαζί μαζευόμαστε. Και τι σημαίνει εδώ στην Ελλάδα? Σημαίνει μερικά πράγματα. Απλά, ότι αυτός που έρχεται, που λέμε εμείς είναι καλοδεχούμενος, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν εισβολέας, όταν η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρωτοστατεί σε προστατευτισμούς, στο ότι η Δυτική Αφρική που έχει διατροφική επάρκεια είναι υποχρεωμένη να παίρνει σπόρους από τη Μοσάντο, ότι η ελεύθερη αγορά σημαίνει προστατευτική αγορά των πλουσίων και λαιλασία των φτωχών, ερημοποίηση. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αυτοί που είναι εδώ να αντιμετωπίζονται σαν μέλη αυτής της κοινωνίας. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να λέει «Μα ο Αφγανός κατουράει στο δρόμο στον Άγιο Παντελεήμονα», εάν πριν δεν υπάρχει μια πολιτική δράση, πολιτική είναι, να υπάρχουν δημόσιοι χώροι, τουαλέτες, μέρη στέγασης και υγιεινής για τους πρόσφυγες. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι πορτιέρης από την Ανατολή και ταβατζής προς τη Δύση και μετά να λέει «Τι κάνουμε με αυτές τις 300.000 που εμείς τους εγκλωβίζουμε». Η πολιτική των ανοιχτών συνόρων είναι πρωτίστως, παρότι δεν μου αρέσει καθόλου η φράση, μια πολιτική ορθού λόγου και νυφαλιότητας. Είναι μια πολιτική που λέει «Παιδιά, ξεκολλάτε, η μετανάστευση, ό,τι και να κάνετε, θα έρχεται, διότι παρόλη την κρίση, εκεί έξω είναι χειρότερα». Άρα λοιπόν, για να μην γίνουμε και εδώ χειρότερα, να βρούμε πολιτικές ένταξης και ενότητας. Αυτό προσπαθούμε. Και να σου πω και κάτι, ρε Άγγελε, γιατί είναι πιο εύκολο να σπάσεις το Δουβλίνο 2 από ότι την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και τους μνημονιακούς νόμους? Δηλαδή, γιατί είναι πιο εύκολο να πεις ότι όχι ρε φίλε, φτάνει πια με τη ληστεία, εμείς καταργούμε τους μνημονιακούς νόμους? Ρε παιδιά, ξεκολλήστε, δεν γίνεται να μας δανείζετε για να σας δίνουμε πίσω πολλαπλάσια τόκους. Γιατί είναι αυτό πιο εύκολο από το να πεις για σιγά η Ευρώπη λαιλατεί την Αφρική και ο κόσμος λαιλατεί οι δύο ήπειροι τις τρεις? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι να μην γίνουν ένα μερίδιο του ανθρώπινου κεφάλαιου παγκόσμια? Αυτή είναι η προσέγγιση. Και μπορεί, κατά τη γνώμη μου, αν μπει μέσα και αριστερά και το κίνημα και δεν βάζει τα σκουπίδια κάτω από το χαλί, να βρούμε και μεταβατικά αιτήματα, να βρούμε και λύσεις, να προτείνουμε και πράγματα συγκεκριμένα. Με μία προϋπόθεση όμως, ότι δεν υπάρχει ελληνική εργατική τάξη και αλλοδαπή, υπάρχει εργατική τάξη στην Ελλάδα που οι μετανάστες είναι το πιο καταπιεσμένο κομμάτι και προϊονίστηκαν, προλόγησαν το τι θα συμβεί και στους Έλληνες. Διότι αν εξαιρέσει τα πολιτικά δικαιώματα και την παραμονή στη χώρα, και οι Έλληνες πια βιώνουν πολλά που θεωρούσαν ότι ποτέ δεν θα φτάσουν σε αυτούς που βίβλαναν οι μετανάστες πριν μια 15 ετία. Και όλα αυτά που ανάφερε ο Λευτέρης και πολλά άλλα έχουν να κάνουν με το ότι συχνά και εμείς προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το ζήτημα μετανάστευση με μύθους. Μύθους που κατασκευάζουμε. Και θα πρέπει να σταθούμε απέναντι σε αυτούς τους μύθους. Δεν είπα κάτι σε σένα. Να σταθούμε απέναντι σε αυτούς τους μύθους για να, και με πολλές φορές να πω με ειλικρίνεια, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα, να μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις και να μπορούμε να κάνουμε πολιτικές, να στηρίξουμε πολιτικές για το μεταναστευτικό. Οι βάσεις στις οποίες προσεγγίσαμε το μεταναστευτικό, η μία ήταν η δυναμική εργατική, το δυναμικό κομμάτι της εργατικής τάξης. Ήταν λάθος, γιατί ο μετανάστης μπορούσε να επιβιώσει
με μόνο συγκριτικό πλεονέκτημα το φτηνό μεροκάμα του. Την έλλειψη ασφάλισης. Έτσι μπορούσε να σταθεί στη δουλειά. Έτσι μπορούσε να φάει. Αν δεν υπήρχαν πραγματικά ισχυρές δομές εργατικής, εργασιακής αλληλεγγύης για να μπορέσουν να τον στηρίξουν, να τον καλύψουν και να εμποδίσουν την εκμετάλλευση, αυτό το πράγμα θα γινόταν μια μπάλα που θα τα έπαιρνε όλα, όπως τα πήρε όλα παραμάζω. Μα οι μετανάστες δεν είναι απαραίτητα καλοί άνθρωποι και θύματα, είναι και θύτες, είναι και κακοί όπως παντού, είναι και ρατσιστές και αυτοί, μπορεί να είναι και εθνικιστές και αυτοί, μπορεί να είναι... Δεν τους υπερασπιζόμαστε όμως γιατί είναι καλοί οι μετανάστες. Τους υπερασπιζόμαστε γιατί είναι κομμάτι της κοινωνίας μας, είναι κομμάτι της εργατικής τάξης, είναι το πιο εκμεταλλευόμενο κομμάτι σε αυτή τη βάση και χωρίς ανταλλάγματα τους υπερασπιζόμαστε. Και γιατί αυτό το ξαναλέω, είναι θέμα υπεράσπισης της δικιάς μας κοινωνίας. Υπερασπιστήκαμε τη μετανάστευση στη βάση της χρησιμότητας, που ήταν λάθος κι αυτή. Είναι λάθος έτσι κι αλλιώς να κατατάσσεις τους ανθρώπους σε χρήσιμους και μη, και η σημερινή καπιταλιστική κοινωνία είναι μια κοινωνία νεοφιλελεύθερη κυρίως, είναι μια κοινωνία των χρησίμων. Οι χρήσιμοι είναι καλοί, οι άλλοι πρέπει να πεθάνουν. Και εμείς ακολουθήσαμε τέτοιες λογικές, προσπαθήσαμε να υπερασπιστούμε το πόσο χρήσιμος ήταν ο μετανάστης ή η μετανάστευση. Μπορεί και να μην είναι χρήσιμη η μετανάστευση. Ότι όλα αυτά δεν τα κάναμε. Μπορεί και να μην είναι χρήσιμη, όχι το. Που ήταν λάθος. Που ήταν λάθος. Είπα ότι να σταθούμε απέναντι στους μύθους. Εγώ που πήγα ένα λεπτό, αισθάνθηκα πάρα πολύ μεγάλη ψυχική ανάταση. Είναι για τα ίδια λες χρόνια. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι δεν είναι θέμα χρησιμότητα σημή, γιατί έρχεται μια στιγμή που μπορεί να μην είναι χρήσιμη η μετανάστευση, αλλά δεν υπερασπιζόμαστε τους ανθρώπους με κριτήριο το αν είναι χρήσιμη ή όχι. Ήταν λάθος και αυτό και ανατρέπεται. Και να πω ότι η υπεράσπιση της μετανάστευσης στη βάση του αξιακού και χωρίς πολιτικό γιατί και διατάφτα είναι επίσης λάθος, γιατί το αξιακό είναι οι κόκκινες γραμμές μας, αλλά δεν μπορούμε να πάμε στον κάτοικο του Άγιου Παντελεήμονα που διαμαρτύρεται γιατί κοιμώνται 10 στην πόρτα του και να του πούμε ότι οφείλεις να το δεχθείς γιατί βομβαρδίζουν το Αφγανιστάν οι Αμερικάνοι και εμείς έχουμε στείλει και εμείς ένα κομμάτι από το στρατό μας εκεί για συμπαράσταση. Δεν μπορούμε σε αυτή τη βάση να κτίσουμε πολιτική. Παρατηρήσεις αυτές, μία παρατήρηση τελευταία. Και γι' αυτό το ξαναλέω εγώ, λέω ότι επειδή, και να πω και γι' αυτό μάλλον που είπε η Αρετή, επειδή οι μετανάστες δεν είναι καλοί επειδή είναι μετανάστες και πουθενά δεν είναι γραμμένο και δεν θα μπορούσε να είναι, υπάρχει, είναι περίπου δεδομένο από τη θέση τους ότι όταν θα ενταχθούν κινδυνεύουν πάρα πολύ να ακούνε τις σιρήνες του συντηρητισμού. Γιατί είναι άνθρωποι που πάλεψαν γι' αυτό, πάλεψαν, διεκδίκησαν αυτή την κοινωνία με αυτές τις δομές και όταν μπορέσουν να μπουν σε αυτήν και να στεριώσουν, την υπερασπίζονται αυτή τη δομή, αυτή την οργάνωση κοινωνίας. Και όταν μπουν και στεριώσουν σε αυτήν, την υπερασπίζονται αυτή την οργάνωση. Και αυτό... Και γι' αυτό το λόγο είναι συντηρητική. Εμείς υπερασπιζόμαστε το μετανάστη γιατί είναι κομμάτι της εργατικής τάξης, γιατί είναι εκμεταλλευόμενος, γιατί ανήκει στους φτωχούς. Αν ανήκει στην άλλη πλευρά, δεν έχουμε κανένα λόγο να τον υπερασπιζόμαστε. Δεν ξέρω αν είναι πια μετανάστης. Δεν είναι στο χαράκωμα του αγώνα μας. Έτσι. Είναι κάτι που δεν μας αφορά. Δεν χρειάζεται υπεράσπιση. Και να πω ένα τελευταίο και να πω ότι το ζήτημα της αλληλεγγύης σε όλα τα επίπεδα και για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και για τον αγώνα ενάντια στο ρατσισμό και για την οργάνωση και για τις πολιτικές μας προτάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που περιέγραφε πριν ο Στέλιος
έδινε μια εικόνα εντελώς διαφορετική για τον μετανάστη από αυτή που δίνεις εσύ. Τους στρατευμένους που δίνουν τον αγώνα και θυσιάζονται και είναι μπροστά στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων. Ήταν συνέπεια μιας προσπάθειας ενός εγχειρήματος αλληλεγγύης που οργανώθηκε, το οποίο ήταν πολύ πετυχημένο, περιορισμένο, αλλά πολύ πετυχημένο, γιατί οργανώθηκε με κριτήρια, με όρους τέτοιους. Ήταν περιορισμένο. Ήταν όμως πετυχημένο. Ήταν όμως πετυχημένο και είναι ένας μπούσουλας για το πώς μπορεί. Ναι, με αυτή είναι, ως παράδειγμα. Ναι, είναι ένα παράδειγμα. Και να πω ακόμα ότι ναι, έχεις δίκιο, Μάνιο, ότι είναι μαύρη εικόνα που έδωσα. Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Είπα και τα άφησα στη μέση ότι τον τελευταίο μήνα, τουλάχιστον, έχουμε δει να περιορίζονται πάρα πολύ συντριπτικά οι ρατσιστικές επιθέσεις και πιστεύω ότι αυτό είναι συνέπεια και άλλων πολιτικών ζητημάτων, αλλά και του γεγονότος ότι αναπτύσσεται κίνημα αλληλεγγύης, αναπτύσσονται αντιστάσεις και ο ένας βρίσκει στήριγμα στον άλλον και αυτό περνάει και στην κοινωνία. Και να πω, για να κλείσω με κάτι αισιόδοξο, ότι είπα ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα πολιτικά. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα πολιτικά, υπάρχει όμως και το ζήτημα της ανάπτυξης δομών αλληλεγγύης. Το γεγονός ότι παντού γίνονται εκδηλώσεις, το γεγονός ότι παντού γίνονται αντιρατσιστικές πρωτοβουλίες, αυτό έχει κατορθώσει σε ένα βαθμό να αναχαιτείς. Εγώ θέλω να πω ένα παράδειγμα, αλλά δεν είναι το μόνο. Ήταν όμως σήμερα... Θα την πεις μετά. Θα την πεις μετά. Μέχρι πρότινος είχαμε αναφορές σε ρατσιστικά επεισόδια και άρνηση αυτών οι οποίοι μας τα κατάγγελαν να βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο στο να τα πάμε παραπέρα. Σήμερα για πρώτη φορά σε μια τέτοια υπόθεση είχαμε στο δικαστήριο, ήρθανε από τη γειτονιά 6 αυτόπτες μάρτυρες αυτόβουλα στο δικαστήριο να στηρίξουν τα θύματα μιας επίθεσης. Οι 6 αυτοί άνθρωποι την ώρα της επίθεσης δεν παρενέβησαν, αναζήτησαν όμως τους ανθρώπους που χτυπήθηκαν και αναζήτησαν επίσης την αντιρατσιστική πρωτοβουλία της γειτονιάς τους και είπαν ότι εμείς ήμασταν μπροστά, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να πάμε μάρτυρες, θέλουμε να πάμε μάρτυρες. Σήμερα αυτό εγώ είχα να το δω χρόνια, αυτή τη μορφή της αλληλεγγύης. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Θέλω να κάνω επί παρεμβάσεων που έγιναν 3 σχόλια χωρίς καμιά ιδιαίτερη απάντηση. Εάν κατάλαβα, τα συμπυκνώνω με το δικό μου τρόπο, νομίζω το κατάλαβα. Η αρετή έβαλε ένα ζήτημα ότι μέσα στην κρίση, την επίθεση, την πόλωση που γίνεται, έχουμε μία αυξημένη και γκετοποίηση και συντηρητικοποίηση μεταναστών. Εγώ λέω σε αυτό στην επισήμανση που κάνει η αρετή, λέω ότι συμφωνώ. Αυτά τα έχουμε και αυτά δεν έχουν σχέση μόνο με την κρίση. Έχουν σχέση και με το ότι ένας κόσμος που έρχεται εδώ προσπαθώντας να διατηρήσει μια στοιχειώδη ταυτότητα από τη στιγμή που δεν έχει δικαιώματα και δεν έχει και κάποια προσδοκία μια στοιχειώδης ισότητας, αναζητεί ταυτοτικά στοιχεία σε σχέση με τη χώρα προέλευσής του, που αυτά είναι κυρίως θρησκευτικά. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια. Η γνώμη μου είναι ότι το αντιρατσιστικό και το φιλομεταναστευτικό κίνημα πρέπει να έχει πάντα στο κέντρο του την ισότητα, την αυτοοργάνωση, την κοινή δράση ντόπιων και αλλοδαπών, αλλά να παραδεχτούμε μεταξύ μας στα αλήθεια ότι αν δεν υπάρξουν γενικότερες αλλαγές στους κοινωνικούς και στους πολιτικούς σχετισμούς, δεν έχουμε πολύ μεγάλα περιθώρια. Θυμηθείτε ότι στην εξέγερση των Παρισινών προαστίων το 2006 στο Παρίσι,
τώρα, κατεβαίνανε αλληλέγγυοι ακροαριστεροί, αριστεροί αντιοξιαστές και πηγαίναν τα πιτσιρίκια από τα προάστια και τους συμπέφτανε, τους πέραν τα κινητά. Εδώ προχτές που σας έκανα την ενημέρωση στην επίθεση που έγινε στο πάρτι μέσα στην κατάληψη, αρκετά παιδιά ήταν αλβανάκια δεύτερης γενιάς. Έχουμε ζήτημα. Και αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα παραδεχόμαστε. Μην τρελαθούμε, μην ενοχοποιηθούμε ότι εμείς μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα. Όλα τα πράγματα που γίνονται μέσα σε αυτή την κολοκοινωνία δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Δηλαδή και άνεργοι, παρότι είναι κατά του μνημονίου, πηγαίνουν στους φασίστες. Δεν είναι και αυτό για το οποίο πρέπει να κλαίμε όλη τη νύχτα. Η κοινωνία είναι σε πόλωση. Απευθυνόμαστε σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Και δεν είναι και ζόφος η κοινωνία. Έχει και κομμάτια που ριζοσπαστικοποιούνται, που ψάχνονται. Και πολλοί μετανάστες δεύτερης γενιάς αυτοοργανώνονται. Και άλλοι συντηρητικοποιούνται. Πάντως η γενική τάση, αν δεν αλλάξουν, αρετούλα μου, και εγώ λυπάμαι, η γενική κοινωνική και πολιτική συσχετισμή είναι ότι θα φτιαχτεί στην Ελλάδα μία παγιωμένη κατάσταση εθνοκεντρικών, θρησκευτικοκεντρικών, με μίσος τους Έλληνες, μεταναστών συντηρητικών. Αυτό θα γίνει. Ο δικός μας αγώνας είναι να μην γίνει αυτό. Ίσως όχι μόνο στους Έλληνες. Και στους Φράζι. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν μπαίνω. Άρα αυτό είναι ένας αγώνας. Και εδώ πάω στο δεύτερο, σε αυτό όχι στο τρίτο, που έβαλε ο Νασίμ για το ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στο μεταναστευτικό. Καθόλου. Καθόλου. Όμως δεν είναι καθόλου σωστό το ότι βάζει το μεταναστευτικό σε δεύτερη μοίρα. Δεν είναι όμως αλήθεια ότι μία ηγεσία το κάνει αυτό το κόλπο. Στο 27% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και σε πολλά μέλη του, η αντίληψη για το μεταναστευτικό δεν είναι καθόλου κοντινή με τη συζήτηση που γίνεται εδώ. Πρέπει να έχουμε μια εικόνα δηλαδή, ότι έχουμε πρόβλημα. Αυτό όμως δεν μπορεί να λυθεί, και αυτή είναι η κριτική που κάνω εγώ στη ΣΥΡΙΖΑ, επειδή έχουμε πρόβλημα, να μην αναφερόμαστε στο πρόβλημα για να λέμε ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να κουτουληθούμε με το πρόβλημα και να καταφέρουμε να κρατήσουμε τουλάχιστον μέσα στο 27% ένα σοβαρό κομμάτι που να λέει μετανάστες καλοδεχούμενοι. Αν όλο ψελίζουμε ότι βεβαίως είναι ένα ζήτημα και οπωσδήποτε υπάρχουν προβλήματα και βεβαίως έτσι που είναι τα πράγματα και ναι, και αν υπάρξει και μια άλλη πολιτική στρατηγική για τον κόσμο τα πράγματα θα είναι ωραιότερα, αλλά μέχρι τότε εμείς τι να κάνουμε, είμαστε μια μικρή χώρα. Αυτό είναι ασκατό. Δηλαδή ή παίρνεις την πολιτική ευθύνη μιας επιλογής, δικό σου το κρασί, δεν λέω, όσο θες το νερώνεις. Μπορεί να μην βγεις να πεις μετανάστες εργάτες αδέρφια μας, να πεις όμως κάτι που να λέει ότι η μετανάστευση οφείλεται στην παγκοσμιοποίηση, τον υπεριαλισμό, τον καπιταλισμό, ότι δεν λύνεται με Frontex, στρατόπεδα, στρατούς και πνιγμούς και ότι αν θέλουμε να πάμε μπροστά οι ντόπιοι εργαζόμενοι θα πάμε μαζί με τους μετανάστες. Αλλιώς θα γίνει μια κανιβαλική κοινωνία στην οποία αντί να φάμε τους πλούσιους θα φαγωθούμε μεταξύ μας. Το λέω πολύ χοντροκομμένα και βλαμμένα. Αλλά αυτό πρέπει να το πεις. Ας μην κάνεις μια περισπούδαστη ανάλυση για τα αίτια της παγκοσμιοποίησης. Τώρα, σε σχέση με το αυτό που έβαλε ο Λευτέρης, νομίζω και εγώ ότι δώσαμε πολύ μεγάλη βαρύτητα, το λέω με το δικό μου χοντροκομμένο τρόπο, στο ρατσισμό και λίγο στο ταξικό. Απλά όσο και να το σκέφτομαι, ρε Λευτέρη, δεν μπορώ να σκεφτώ το πώς αλλιώς εμείς, όχι γενικά η αριστερά, θα το είχαμε κάνει αλλιώς. Δηλαδή θέλω να πω, και αυτό θα ήθελα να ακούσω ιδέες. Αν θυμάστε καλά, όταν το ξεκινήσαμε εμείς το 95-96, η ΓΕΣΕ τότε έλεγε όχι στην νομιμοποίηση των μεταναστών, είχε βγάλει την περίφημη πλατφόρμα των 18 σημείων κτλ. Το Σωματείο Οικοδόμων και καλά με πρόσχημα δεν απεργούνε, κατέβαινε και κοπάναγε αλλοδαπούς. Στην ναυτιλία είχαμε τα γνωστά προβλήματα
γύρω από το καμποτάζ και τα λοιπά. Εμείς τότε νομίζω, με τις μικρές δυνάμεις που είχαμε, βάζοντας το θέμα της υποστήριξης των μεταναστών, βάλαμε το θέμα της ταξικής ενότητας. Απλά ρε γαμώ, το σκέφτομαι ότι αν σε αυτή την 15ετία έχεις μια αριστερά, η οποία το ένα της κομμάτι, αναφέρομαι σαφώς, το κουκουέ, όταν μιλάει για ταξικό, μιλάει για μια καρικατούρα εργατισμού, και το υπόλοιπο κομμάτι, ας πούμε, η πιο ανανεωτική και καλά αριστερά, βλέπει μόνο ένα θέμα αλληλεγγύης και δικαιωμάτων και δεν έχει πρόσβαση σοβαρή. Το είδαμε και στο πέραμα και στο μέταλλο και τα λοιπά κάτω. Εμείς τι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει π.χ. στον Άγιο Παντελεήμονα για το θέμα της ενότητας, που κλείραν τα μπαγαζιά, γιατί δεν ήταν μόνο ότι συνοστίζονταν φτωχοί, που είναι πολύ εύστοχη παρατήρηση, είναι ότι ανοίγαν και να κάνουν μετανάστες μπαγαζιά στον Άγιο Παντελεήμονα, ενώ κλείνανε τον ντόπιον. Τον ντόπιον η αλήθεια είναι ότι δεν κλείνανε επειδή ανοίγαν οι μετανάστες, αλλά η εικόνα ήταν αυτή, το δικό μου κλείνει, το άλλο ανοίγει. Εμείς, όταν έχεις μια αριστερά η οποία δεν έχει κοινωνική γείωση στην περιοχή, δεν παρεμβαίνει, δεν παίζει μπάλα, δεν ανοίγει ζητήματα, δεν βάζει το θέμα της στέγης, της κοινωνικής ασφάλισης, δεν παίρνει πρωτοβουλίας, μιλάω και για ντόπιους και για ξένους, όχι μόνο για τους ξένους. Εμείς, πέρα από να φυλάξουμε λίγο τα ακραία πράγματα, δηλαδή να μην γίνονται υποκρόμησης μετανάστες ή να μην γίνονται μαλακίες, εισβολές υπέρ των μεταναστών και καλά από τα έξω, που πολλώναν πιο πολύ τους ντόπιους. Δεν ξέρω στα αλήθεια, δηλαδή είναι ένα ερώτημά μου.